Άλλο ένα. Άλλο ένα. Είναι κάτι γκρι. Φασμάτινο. Κάτι που φοράς. Είναι ένα μπλουζάκι. Είναι όντως μία μπλούζα. Ακού. Άκουσε. Οπότε έχουμε ένα μπλουζάκι γκρι. Εδώ έχουμε ένα κοκαλάκι εδώ. Δίπλα από αυτό υπάρχει η πένα και δίπλα από την πένα υπάρχει το βιβλίο. Και δίπλα ακριβώς από το βιβλίο υπάρχει... Χάσα τη σειρά. Είναι το δαχτυλίδι. Τώρα σκέφτησε κάτι για το δαχτυλίδι. Είναι δώρο. Ναι, ήταν ιδιαίτερο. Ήταν ένα δώρο αγάπησε. Είναι ένα δώρο από τον άντρα. Ήταν ένα δώρο από τον σύζυγό μου. Ήταν δώρο επέτη. Για τη συγχαρητήρια μας. Άκουσε. Μιας και... Τρελάθηκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μιας και μας τελειώνει ο χρόνος, πες μου, πιστεύεις ότι θα είχα περάσει το τεστ? Ναι, σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Τώρα μιας και μιλάμε για εμπνεύσεις, αυτή ήταν η ταινία που με ενέπνευσε και άλλαξε τη ζωή μου. Ναι, τώρα καταλαβαίνω γιατί. Τώρα θα ήθελα να σκεφτείτε εσείς μια ταινία που έχει εμπνεύσει εσάς και πιθανόν να σας έχει επηρεάσει για να πιστέψετε σε κάτι. Μην την πείτε δυνατά, απλά σκεφτείτε την. Σκεφτείτε την. Ναι, υπάρχει μια ταινία. Μπορώ να έχω το χέρι σου? Είχα δίκιο από την αρχή. Είσαι ρομαντικό πρόσωπο. Είναι μια ρομαντική ταινία. Άκου, αυτό θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μια πρόσφατη ταινία, είναι μια παλιά ταινία. Είναι λίγο δύσκολο για μένα. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο αυτή η ταινία γενικά σε ενέπνευσε να πιστεύεις στους αγγέλους. Πιστεύεις στο Θεό και στους αγγέλους, έτσι? Ναι, είναι αλήθεια. Αυτά είναι απίστευτο. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό και στους αγγέλους. Οπότε αυτή η έμπνευση, αυτή η ταινία σε ενέπνευσε να πιστεύεις στους αγγέλους. Μας προστατεύουν. Αλλά επίσης έκανε να πιστεύεις ότι, πρέπει να έχουμε ζωή στη ζωή μας. Ναι, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Οπότε αφού μας τελειώνει ο χρόνος, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι είναι μια ρομαντική ταινία. Είναι για έναν άγγελο, ο οποίος αγάπησε ένα πρόσωπο. Θα έλεγα ότι είναι η πόλη των αγγέλων, αλλά είπα ότι είναι παλιό. Πώς λέγεται η ταινία? Πτέρα του έρωτα, του Wim Wenders. Δεν την έχω δει, πραγματικά δεν την έχω δει. Εδώ είναι ένας φάκελος που από πίσω υπάρχει ένα νούμερο. Είχα αυτή την αίσθηση από σήμερα το πρωί. Μπορείς να μας δείξεις το νούμερο? Είναι το νούμερο 746. Εδώ συνέχεια υπάρχει αυτό το βιβλίο. Σε παρακαλώ, θα μπορείς να το ανοίξεις σελίδα 746 και να μας πεις τι βλέπεις. Είναι αυτή η ταινία που έλεγες? Τέλεια, τέλεια. Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Δεν το πιστεύω. Πάρ' το μαζί σου, πάρ' το μαζί. Μα πώς το έκανες? Έχω ένα γρήγορο μήνυμα να στείλω. Στην παιδική μου ηλικία, καθώς και στην εφηβεία μου, δεν είχα καμία υποστήριξη που θα ήθελα να έχω από τους γονείς μου, ώστε να καταφέρω να προχωρήσω στην καριέρα μου. Πράγμα που έκανε πολύ δύσκολο να καταφέρω να γίνω ό,τι είμαι. Αλλά επειδή ήμουν εμπνευσμένος και αρκετά δυνατός, κατάφερα να συνεχίσω, τα κατάφερα. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποια στιγμή το παιδί σου σου ζητήσει να κάνεις κάτι στη ζωή του και περνάει από το χέρι του, υποστήριξέ το, κάντο. Βοηθήστε τα. Σε παρακαλώ πολύ, άνοιξε αυτό το φάκελο. Είναι δώρο για σένα και θέλω να διαβάσεις δυνατά τι λέει. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξέρω τώρα πως έχεις βρει μια έμπνευση στη ζωή σου. Είναι υπέροχο που ξέρω ότι πιστεύεις στους αγγέλους, γιατί αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να πιστεύουμε όλοι.
I'm happy that you believe in love. Χαίρομαι που πιστεύεις στην αγάπη. And happy that you have found love in your life. Και είμαι χαρούμενος που έχεις βρει αγάπη στη ζωή σου. Some time ago, I lost my father in love. My faith in love. Πριν αρκετό καιρό έχασα την πίστη μου στην αγάπη, αλλά πρόσφατα I met an angel in my life. Συνάντησα έναν άγγελο στη ζωή μου. And I have started believing in love again. Και έχω αρχίσει να πιστεύω ξανά στην αγάπη. Just as you do. Ακριβώς όπως και εσύ. Follow always your inspirations in God, angels and love. Ακολούθα συνέχεια ό,τι σε εμπνέει, το Θεό, τους αγγέλους και την αγάπη. I found out today that those and your family are Σήμερα your biggest βρήκα πως αυτά και η οικογένειά σου είναι οι μεγαλύτερες εμπνεύσεις σου. Συνέχισε παρακαλώ. Keep like that and I hope you and your family Συνέχισε έτσι και ελπίζω εσύ και η οικογένειά σου be always blessed. Να είστε πάντα ευλογημένοι. With love. Με αγάπη, Νέφες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι απόψε. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Καταπληκτικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν υπέροχο αυτό που είδαμε. Έχει ανέβει ο πύχης. Σας είπα ότι σήμερα θα είναι το καλύτερο επεισόδιο διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Πολλές διαφημίσεις έχουμε σήμερα. Πολλές. Ωραίο. Λοιπόν, ελπίζω όλα να βαίνουν καλώς στο κέντρο της Αθήνας και σε όλες τις πόλεις. Ευχόμαστε. Έμαθα ότι δεν έχουμε πολλά έκτακτα. Τι γίνεται εδώ στην εκπομπή μας. Παρακολουθήσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα πριν. Το πείραμα που έκανε ο Πέτρα με τη βοήθεια της Μάγδας Παπαγιάννη. Και θέλω να τη ρωτήσω. Ο Νέφης. Με την Μάγδα. Και θέλω να τη ρωτήσω τώρα να μας πει λίγα πράγματα για όλο αυτό που έζησε. Να μας πει για τους αγγέλους, να μας πει για τα φτερά του έρωτα, λοιπόν, του Βέντε. Πώς έγιναν όλα αυτά. Παιδιά, να πω κάτι καταρχάς, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ και έχουμε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως δημοσιογράφοι, γιατί πραγματικά έχουν ακουστεί πολλά. Είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση του να είσαι εδώ από κοντά μέσα, να το βλέπεις, να το παρακολουθείς και πολύ περισσότερο να παίρνεις μέρος, από το να είσαι καθιστός στο σπίτι σου και να παρακολουθείς. Αυτό το γνωρίζω γίνεται, πάρα πολύ καλά κι εγώ. Καμία σχέση. Πολλοί μου λένε. Μου εκφράζουν την καχυποψία τους και πραγματικά στεναχωριέμαι με λιγάκι, ειδικά για τα παιδιά που ξέρω πόση μεγάλη προσπάθεια καταβάλουν στο να τους κατηγορούν σε κάποια πράγματα. Αλλά δεν έχει σημασία, θέλω να μας πεις για το συγκεκριμένο πείραμα. Εγώ σοκαρίστηκα, Χριστό μου τώρα. Έχω σοκαριστεί γιατί αυτά που μου ήρθαν στο μυαλό ήταν απολύτως προσωπικά πράγματα. Και τα ακούσατε όλοι, τα μοιραστήκαμε όλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, πολύ προσωπικά. Ξαφνικά δεν μπορεί κάποιος να σου πιάνει το χέρι και μάλιστα με τέτοια πίεση και χρονική να μπορεί να μπαίνει μέσα στο μυαλό σου, γιατί εδώ είναι η εισβολή εντός εισαγωγικών του Νέφη στο δικό μου το μυαλό. Και βεβαίως σοκαρίστηκα και με την ταινία, η οποία πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη ταινία για τους γνωρίζοντες από σινεμά και είναι μια, είναι μια πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία, εντάξει, αλληγορική και τα λοιπά, ατομικά με ανάλυση. Μια από τις τρεις πολύ πολύ αγαπημένες. Επίσης, ένα πόνι. Παρίσι, Τέξας, καλό. Λοιπόν, να σας πω επίσης ένα άλλο point φοβερό. Το ότι βρήκε όχι μόνο ότι είναι ένα δαχτυλίδι, ότι ήταν δαχτυλίδι για επέτειο γάμου συγκεκριμένο. Ναι. Την πένα, όντως είναι luxury pen, είπε, είναι πραγματικά συγκεκριμένες εταιρείες με την οποία την έχω συνέχεια και γράφω με αυτήν. Το book, το βιβλίο, είπε poetry book. Δηλαδή πραγματικά, και θα σας πω, το μυαλό μου είναι η πέτρα του ήλιου και άλλα ποίηματα του Οκτάβιο Πάζ. Είναι ένα συγκεκριμένο βιβλιοποίησης. Οπότε αυτά δεν μπορεί, δεν ξέρω πώς το έκανες, ξέρεις. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία. Το χέρι μόνο της Μάγδας, έτσι. Ναι. Φαντάζομαι την κοπέλα του Νέφη. Φαντάζομαι να πίνει και το άλλο χέρι. Δεν μπορεί να κρύψει τίποτα. Η γυναίκα του. Λοιπόν. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον Γιούρι Γκέλλερ για την ετοιμιγωρία του στον Νέφες. Νέφες. You know, your demonstration η επίδειξή σου was simple, ήταν απλή, but so effective. Αλλά πάρα πολύ αποτελεσματική. It's amazing είναι καταπληκτικό how you so clearly πόσο read καθαρά so many things διάβασες τόσα πολλά πράγματα κατευθείαν mind από το μυαλό της Μάγδας. Although the demonstration παρόλο didn't have action, που δεν είχε η επίδειξή σου τόσο πολύ δράση, captivating. Ήταν καθηλωτική. Great job. Μπράβο, καταπληκτική δουλειά.